Καλησπέρα. Σήμερα μπαίνουμε στο τρίτο μέρος του σεμιναρίου που αφορά τους μύθους του Πλάτωνα και θα συζητήσουμε λίγο πιο διεξοδικά την σχέση που έχει ο φιλόσοφος με το μύθο. Πώς τον χρησιμοποιεί και γιατί τον χρησιμοποιεί, διότι αυτά είναι εύλογες απορίες που μπορούν να δημιουργηθούν στον καθένα μας. Ξεκινώντας λοιπόν, ας πούμε καταρχάς ότι ο Πλάτων εκτός όλων των άλλων εισάγει ένα ξεχωριστό είδος λόγου, το οποίο θεωρεί ότι είναι κατάλληλο για τη φιλοσοφία. Μέχρι την εποχή που γράφονται τα έργα του, ο φιλοσοφικός λόγος είχε συχνά μία εκφορά στίχου ή ρητορικού λόγου. Άρα, από τη μία πλευρά έχουμε μία ποιητική εκφορά και από την άλλη ένα λόγο που θυμίζει αγορεύσεις στα δικαστήρια ή σε δημόσιες συνελεύσεις. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στους πλατωνικούς διαλόγους πολύ συχνά υπάρχει συζήτηση σχετικά με το ρόλο τόσο της ποίησης όσο και της ρητορικής. Εκείνη την εποχή, εκπρόσωποι της κάθε μορφής λόγου διεκδικούσαν να επιβάλλουν το δικό τους είδος ως το καταλληλότερο για τη φιλοσοφία και τη διερεύνηση διαφόρων ζητημάτων που άπτυναν τις φιλοσοφίες. Ο Πλάτων, με τη σειρά του, ορίζει, και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, τη φιλοσοφία ως ένα ξεχωριστό πνευματικό κλάδο. Την αντιδιαστέλει τόσο από τη ρητορική όσο και από την ποίηση. Θεωρεί ότι και οι δύο οδηγούν σε ψευδή γνώση, αυτό που ονομάζουμε σοφιστία. Αντίθετα, η φιλοσοφία ορίζεται ως εκείνη η πνευματική διαδικασία που μπορεί να μας οδηγήσει στην αλήθεια. Μάλιστα, αυτό γίνεται με τρόπο διαλεκτικό. Άρα, με έναν τρόπο που επιτρέπει την αμφισβήτηση, την αντίθετη άποψη. Ο ποιητικός και ρητορικός λόγος είναι κατά τον Πλάτωνα μία μορφή μονολόγου. Δεν επιτρέπει την αμφισβήτηση ή την απόρριψη θέσεων με στόχο να αναδυθεί η αλήθεια. Επομένως, αυτές οι δύο μορφές λόγου χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες για τη φιλοσοφική αναζήτηση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Πλάτων εισάγει λοιπόν ένα νέο είδος γραφής. Πώς το κάνει αυτό? Συνδυάζοντας πολλά επιμέρους είδη λόγου, οδηγείται να δημιουργήσει σταδιακά έναν εξαιρετικά γοητευτικό και προσωπικό λόγο. Πολλά είναι τα σημεία στο πλατωνικό έργο, όπου θα δούμε να αναμειγνύεται η ποίηση, η ρητορική, αλλά και η λογική επιχειρηματολογία, τα επιρήματα, τα επιχειρήματα, οι συλλογισμοί. Αναφύεται λοιπόν εύλογα το ερώτημα, γιατί ο Πλάτων χρησιμοποιεί μύθους, από τη στιγμή που φαίνεται να αντιμάχεται αυτούς που κατεξοχήν τους χρησιμοποιούν, δηλαδή τους ρήτορες και τους σοφιστές. Μια πρώτη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι ο φιλόσοφος βρίσκει προβληματικές για τη φιλοσοφία ορισμένες απόψεις και κυρίως την αντίληψη σοφιστών και ποιητών ότι αυτοί είναι που εκφέρουν αυθεντική γνώση. Δεν απορρίπτει ωστόσο εξ αρχής κάποια είδη λόγου με το σκεπτικό ότι χρησιμοποιούνται από τις προαναφερθείς ομάδες. Δηλαδή, δεν απορρίπτει το μύθο επειδή μπορεί να τον χρησιμοποιούν οι σοφιστές ή οι ποιητές. Θεωρεί αντίθετα ότι με την κατάλληλη χρήση αυτών των ειδών λόγου και την ενσωμάτωσή τους σε κείμενα που βασίζονται στη διαλεκτική, τα είδη αυτά μπορούν να αποβούν ωφέλιμα. Άρα, τα συγκεκριμένα είδη λόγου είναι αναγκαίο να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο κειμενικό πλαίσιο και τότε μπορούν να είναι πάρα πολύ ωφέλιμα. Έχουμε ξαναπεί ότι όταν διαβάζουμε ένα πλατωνικό διάλογο, αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια θεατρική σκηνή και ότι μία παράσταση εκτελήσεται μπροστά μας. Ο φιλόσοφος επιλέγει ως κυρίαρχο όχημα με το οποίο θα μεταδώσει τη σκέψη του το διάλογο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Η επιλογή δεν είναι φυσικά τυχαία, έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με αυτό που θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να είναι η φιλοσοφία. Καταρχάς, τόσο ο ίδιος όσο και ο Σωκράτης προϋποθέτουν την ύπαρξη της μίας και απόλυτης αλήθειας. Θεωρούν ότι ο τρόπος για να την αποκαλύψουν λοιπόν αυτή την αλήθεια είναι διαλεκτική. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ όμως με μία απλή αναζήτηση μέσω ενός διαλόγου. Αντίθετα, η διαλεκτική είναι μία πολύ συγκεκριμένη μορφή διαλόγου κατά την εκτύλιξη του οποίου επιδιώκουμε να διερευνήσουμε την αλήθεια μίας θέσεως, ακολουθώντας το λόγο όπου αυτός μας οδηγεί. Άρα είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί στην έκπληξη και στο απρόβλεπτο. Ας μην ξεχνάμε ότι τόσο για τον Πλάτωνα όσο και για τον Αριστοτέλη η έκπληξη είναι η αρχή της πορείας προς τη φιλοσοφία. Δεν μας ενδιαφέρει να πείσουμε, μας ενδιαφέρει να ανακαλύψουμε.
Η διαλεκτική λοιπόν είναι ένας δρόμος. Και μάλιστα ένας δρόμος τον δημιουργούμε καθώς βαδίζουμε. Δεν υπάρχει πιο πριν. Είναι κατεξοχήν μέθοδος, η οποία αναζητά, ερευνά και επιχειρηματολογεί. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υποστήριξη μιας θέσεως, όπως συμβαίνει στη ρητορική. Κατανοούμε λοιπόν ότι για τον Πλάτωνα η φιλοσοφία είναι τελικά η διαλεκτική. Τα ζητούμενά της εντοπίζονται στον χώρο της ηθικής και μάλιστα με την αναζήτηση του εντοπισμού των αξιών. Ψάχνουμε τις αξίες. Προσπαθούμε να ερευνήσουμε ποιες είναι και πώς πρέπει να εφαρμόζονται μέσα στην κοινωνία. Συνεπακόλουθα, και εφόσον ο φιλόσοφος πρεσβεύει μία νοησιαρχική ηθική, τα ζητούμενα της διαλεκτικής σχετίζονται και με το ζήτημα της γνώσης. Να πούμε εδώ επί τροχάδιν τι εννοούμε όταν λέμε νοησιαρχική ηθική. Με πάρα πολύ απλά λόγια, σημαίνει ότι αυτό που γνωρίζουμε αυτό κάνουμε. Κυριαρχεί ο νους. Η γνώση οδηγεί αναγκαστικά στην πράξη. Αλλά σε αυτό θα ασχοληθούμε σε κάποια άλλη ενότητα περισσότερο για το τι ακριβώς είναι η νοησιαρχική ηθική που πρεσβεύει ο Σωκράτης. Όπως είπαμε προηγουμένως λοιπόν, εφόσον πρεσβεύει μία νοησιαρχική ηθική, τα ζητούμενα της διαλεκτικής σχετίζονται και με το ζήτημα της γνώσεως. Πιο συγκεκριμένα, ποια είναι η φύση της γνώσεως, ποιοι είναι οι διαβαθμοί της. Πολύ συχνά στα κείμενά μας διαπλέκονται λοιπόν η ηθική και η γνωσιολογία. Φυσικά θα πρέπει να πούμε εδώ ότι αυτές είναι δικές μας μεταγενέστερες κατηγοριοποιήσεις. Ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στην ιστορία της φιλοσοφίας ως ξεχωριστή κλάδη και ως ορολογία. Το πόσο ο Πλάτων από την άλλη πλευρά πιστεύει στην ανάγκη οι θέσεις να εξετάζονται, να κρίνονται, να επαναξιολογούνται, φαίνεται και από την κατάληξη που έχουν οι περισσότεροι διάλογοι του. Ποια είναι λοιπόν η συνήθις κατάληξη των πλατωνικών διαλόγων? Ακόμα και όταν αφήνει να διαφανεί ο φιλόσοφος ότι μία θέση επικρατεί, παρατηρούμε ότι σε επόμενους διαλόγους η θέση αυτή επανεξετάζεται ή και αναθεωρείται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των νόμων που ως κείμενο διαφοροποιείται από τις θέσεις που εκφέρονται στην πολιτεία όσον αφορά την πολιτική θεωρία. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, εδώ υπάρχει και ένα σημείο που εντός εισαγωγικών θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι άδικο απέναντι στον Πλάτωνα, το γεγονός ότι ο Πλάτων ανασκευάζει ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό τα όσα είπε στην πολιτεία και φαίνεται να κάνει κριτική στον ίδιο τον εαυτό του. Και είχαμε πει και τότε ότι αυτό είναι και, ας πούμε, ένδειξη ενός πολύ μεγάλου διανοητή, ότι εξελίσσεται. Ο Πλάτων λοιπόν εκθέτει και συχνά αφήνει τους αναγνώστες να συνεχίσουν τη διερεύνηση που έμεινε ανοιχτή στο τέλος του διαλόγου. Εδώ λοιπόν ίσως είναι και το κατάλληλο σημείο να αναφερθούμε και σε αυτό που στην περίφημη Σοκρατική άγνοια, σε αυτό που ονομάζουμε Σοκρατική άγνοια. Αντίθετα από αυτό που πολλές φορές θεωρούμε, ο Σοκράτης στους πρώιμους διαλόγους, τους οποίους τους ονομάζουμε και Σοκρατικούς, δεν διακρίνεται τόσο πολύ από άγνοια ή σκεπτικισμό. Αυτό για το οποίο διακρίνεται είναι η αποφυγή δέσμευσης σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Αποφεύγει να δεσμευτεί σε κάποια θέση. Και ένας βασικός λόγος που δικαιολογεί αυτή τη στάση είναι πως για να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη θέση πρέπει πρώτα να έχουμε περάσει από τη διαδικασία της διαλεκτικής. Άρα ο Σοκράτης δεν θα μπορούσε να εκφέρει άποψη, καθώς αυτό θα ήταν αντίθετο με όσα πρέσβευε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούμε στο δρόμο για την έβρεση της αλήθειας. Για τον Σοκράτη αυτό που είναι σημαντικό είναι η ίδια διαδικασία. Αυτή προκρίνει. Αυτή θεωρεί απαραίτητο να ακολουθηθεί. Ας δώσουμε ένα ακόμα παράδειγμα. Στο διάλογο θεέτητος, οι τρεις προτάσεις που αφορούν το ερώτημα του τι μπορεί να θεωρηθεί ως γνώση, απορρίπτονται ως ανεπαρκείς. Η απορία θα είναι η κατάληξη του διαλόγου και το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό. Η συνέχιση της διαλεκτικής από τον καθένα χωριστά προβάλλει ως η καταλληλότερη αξιοποίηση των όσων προηγήθηκαν στο διάλογο. Ερχόμαστε να δούμε λίγο πιο κοντά τώρα τη σχέση του Πλάτωνα με το μύθο. Ο διάλογος, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι το βασικό όχημα που χρησιμοποιεί ο φιλόσοφος. Χρησιμοποιεί ωστόσο και μεταφορές, αναλογικούς συλλογισμούς, παραδείγματα παρμένα από τη μυθολογία και διάφορες μορφές αφήγησης. Όλες αυτές τις ξεχωριστές μορφές λόγου τις χαρακτηρίζει με το γενικό όρο μύθος. Μάλιστα,
αντιδιαστέλει τον όρο από τον αντίστοιχο όρο λόγος. Κάτω περισσότερο από εμάς, ο Πλάτωνας είναι βέβαια γνωστός για αυτά τα αποσπάσματα του έργου του, πολλά από τα οποία είναι αριστουργηματικά δείγματα ενός απίστευτου λογοτεχνικού ταλέντου. Τελικά όμως είναι φιλοσοφικά σημαντική η μύθη? Η απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι καταρχάς καταφατική. Για να κατανοήσουμε καλύτερα όμως τη χρήση του μύθου εκ μέρους του φιλοσόφου, είναι σημαντικό να κάνουμε μία διάκριση. Ο Πλάτων διακρίνει δύο είδη ποιητικού λόγου. Το πρώτο είδος είναι η μίμηση. Ταυτίζει το είδος αυτό με τους μύθους που χρησιμοποιεί και τον τρόπο που τους χρησιμοποιεί το αρχαίο δράμα, τόσο η τραγωδία όσο και η κωμωδία. Ας μην ξεχνάμε ότι και στον ορισμό της τραγωδίας του Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης μιλάει για μίμηση. Στην άλλη πλευρά, τοποθετεί τη διήγηση, η οποία δεν μιμείται. Άρα, καταδικάζει την πρώτη μορφή, τη μίμηση, και όχι τη δεύτερη, την οποία και αξιοποιεί. Η διήγηση είναι συμβατή με το πνεύμα της διαλεκτικής, διότι επιδέχεται ερμηνείας. Αντίθετα, η μίμηση είναι κάτι το παγιωμένο, που δεν επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες μέσω της διαλεκτικής. Εδώ να πούμε ότι σήμερα, και με την ανάπτυξη της σημειολογίας και της κειμενικής θεωρίας, πλέον γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει, είναι πολυεπίπεδο, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα σε κάθε κείμενο και δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη διάκριση. Ιστορικά όμως, στο πώς το ερμηνεύει ο Πλάτωνας, το αναφέρουμε. Από την άλλη μεριά λοιπόν, ο Πλάτων γνωρίζει ότι υπάρχουν και περιοχές της ανθρώπινης ζωής που η διαλεκτική είναι δύσκολο να εισχωρήσει. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε πάθη, όπως είναι ο φόβος, και να χρησιμοποιήσουμε απλά τη διαλεκτική. Εκεί η συνδρομή της μυθολογικής αφήγησης είναι πολύτιμη. Αν αναρωτηθούμε τώρα γιατί θα πρέπει, για παράδειγμα, αφού κάνουμε φιλοσοφία, να αντιμετωπίσουμε το φόβο, η απάντηση είναι ότι τόσο για το φιλόσοφο που μελετάμε, τον Πλάτωνα, όσο και γενικά για το σύνολο της αρχαίας φιλοσοφίας, το ζητούμενο μέσα από την άσκησή της είναι και η κατάκτηση της ευδαιμονίας. Μάλιστα, ως ευδαιμονία εδώ μπορούμε να φανταστούμε κάτι αντίστοιχο με τον όρο που συναντάμε στην επιστήμη της ψυχολογίας, τον όρο αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή, την ολοκλήρωση του ατόμου στο πλαίσιο της κοινωνικής του ζωής και προσφοράς. Επομένως, ο μύθος εδώ μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα επιπλέον όπλο προς αυτή την κατεύθυνση. Θα παρατηρήσουμε ότι γενικά το θέμα της ευδαιμονίας απασχολεί όλους τους φιλοσόφους, πολύ περισσότερο τον Αριστοτέλη και τους Στοϊκούς, και αυτό επίσης είναι ένα θέμα που αξίζει να το διερευνήσουμε σε κάποια επόμενη συνάντηση. Έχοντας πει όλα αυτά, μπορούμε τώρα να εστιάσουμε και να δούμε κάποιες βασικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο μύθο και το λόγο. Τα όρια ανάμεσα στο μύθο και το λόγο έχουν απασχολήσει τη θεωρία του κειμένου σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο μύθος δεν είναι απλά μια μυθοπλασία, αλλά στην πραγματικότητα ένας καθιερωμένος τρόπος ομιλίας που την εποχή για την οποία μιλάμε ακολουθούσε αυστηρές κειμενικές συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποιες διαφορές, τουλάχιστον στο επίπεδο που μας ενδιαφέρει και το οποίο είναι η χρήση του στο πλατωνικό έργο. Έτσι λοιπόν, και στο μύθο ενδέχεται να παρατηρήσουμε τεκμηρίωση, όπως επίσης και κάποιες σχέσεις αιτιότητας, κάτι να δημιουργεί κάτι άλλο δηλαδή. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις. Πολύ συχνά δεχόμαστε σημεία χωρίς τεκμηρίωση και μάλιστα σημεία που μεταξύ τους είναι και αντιφατικά πολλές φορές. Αν επιχειρήσουμε επομένως να στηρίξουμε μία θέση σε ένα μύθο, η στήριξη αυτή είναι κατά ανάγκη ελληματική. Ως συνέπεια, η αξίωση που μπορούμε να αποδώσουμε στην αλήθεια που εκφέρει ο μύθος ή ο λόγος είναι διαφορετική κατά περίσταση. Στο μύθο μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα τμήμα του είναι ψευδές και κάποιο άλλο ότι είναι αληθές. Αυτό όμως δεν ισχύει για το λόγο. Ο λόγος μπορεί να είναι ή συνολικά ψευδής ή συνολικά αληθής. Επομένως, η χρήση του μύθου μπορεί να είναι μόνο ενισχυτική, όχι αποδεικτική. Τελειώνοντας σιγά σιγά, καλό θα ήταν στον επίλογο του κειμένου μας να παραθέσουμε και τα λόγια του Σοκράτη, όπως εκφέρονται στο διάλογο Φέδων. Εκεί ο Σοκράτης χρησιμοποιεί ένα μύθο,
για να ενισχύσει τη θέση του σχετικά με την αθανασία της ψυχής. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το κείμενο σε μετάφραση του Γιώργου Σεφέρη. Λέει λοιπόν ο Σωκράτης, συνηθίζουν λοιπόν να λένε πως όταν κανείς πεθάνει, ο δαίμον του καθενός, αυτός που τον φροντίζει και ζωντανό, τον παίρνει και τον οδηγεί σε κάποιον τόπο. Εκεί που συναθρίζονται οι νεκροί για να κριθούν και έπειτα να αρχίσουν την πορεία τους στον Άδη με οδηγό εκείνον που έχει προσταχθεί να τους οδηγήσει. Και αφού λάβουν την τύχη που είναι να λάβουν και μείνουν το διάστημα που πρέπει, άλλος οδηγός τους φέρνει πάλι εδώ, έπειτα από πολλά και μεγάλα γυρίσματα του καιρού. Αυτή η πορεία δεν είναι λοιπόν όπως την παρουσιάζει ο τύλεφος του Εσχύλου. Γιατί εκείνος λέει πως ο δρόμος που μας φέρνει στον Άδη είναι απλός, ενώ δεν είναι μήτε απλός, μήτε μοναδικός, καθώς μου φαίνεται. Αν ήταν έτσι, δεν θα χρειάζονταν οδηγός. Ούτε θα τον έχανε κανείς αν ήταν ένας και μόνο. Αλλά μοιάζει να έχει πολλά παρακλάδια και σταυροδρόμια, καθώς απικάζω από τις παραδομένες συνήθειες της λατρείας μας. Λοιπόν, η σωστή και φρόνιμη ψυχή συμμορφώνεται και δεν αγνοεί αυτά που τη συμβαίνουν. Αλλά εκείνη που επιθυμεί εστιδένουν το σώμα, όπως έλεγα στην αρχή, εκείνη που το σώμα και ορατός τόπος τη γεμίσουν τρόμους, με πολλές αντιστάσεις και πολλά παθήματα, καταναγκαστικά και δύσκολα, πηγαίνει καθώς την οδηγεί ο προσταγμένος δαίμον. Και όταν φτάσει, όπου και οι άλλες, οι ακάθαρτοι, αυτοί που έπραξε κάτι μυαρό, άδικους φόνους ή άλλα τέτοια που μοιάζουν σαν αδέρφια με αυτές τις πράξεις ή με πράξεις που κατεργάστηκαν αδερφές ψυχές, αυτή την ψυχή όλοι την αποφεύγουν. Όλοι αποτραβιούνται από κοντά της και κανείς δεν θέλει να γίνει σύντροφος ή οδηγός της. Και αυτή περιπλανιέται, όλος διόλου χαμένη, ώσπου να περάσουν κάποιοι καιροί. Και τότε η ανάγκη τη φέρνει στην κατοικία που της πρέπει. Αλλά η ψυχή που πέρασε τη ζωή της καθαρά και μετρημένα και βρήκε θεούς για συντρόφους και οδηγούς στο δρόμο της, κατοικεί αμέσως στον τρόπο που της πρέπει. Ο ίδιος ο Σωκράτης θα παρατηρήσει μετά την εξιστόρηση των μύθων, προσπαθώντας να αποδείξει την αθανασία της ψυχής, τα εξής. Λέει λοιπόν, το να υποστηρίζει κανείς ότι αυτά είναι όντως έτσι, όπως τα παρουσίασα εγώ, δεν ενδείκνυται για νοήμον άνθρωπο. Όμως, ή ότι τα πράγματα είναι έτσι, ή κάπως έτσι σχετικά με τις ανθρώπινες ψυχές και τις μετικήσεις τους, αφού η ψυχή φαίνεται ότι είναι αθάνατη, αυτό πιστεύω ότι είναι μία άποψη που θα πρέπει και αξίζει να διακινδυνεύσει να νομίζει κανείς ότι είναι έτσι. Γιατί είναι καλός ένας τέτοιος κίνδυνος και πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιο λόγο για να γοητεύουμε τους εαυτούς μας. Για το λόγο αυτό και τραβώ σε μάκρος αυτό το μύθο. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο μύθος δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κυριολεκτικά, όπως η λογική επιχειρηματολογία, διότι ο μύθος δεν φιλοδοξεί να είναι ακριβής και σαφής, όπως τα επιχειρήματα. Αυτή η έλλειψη στερεί από το μύθο τη δυνατότητα να θεμελιώσει συγκεκριμένα συμπεράσματα, να μας οδηγήσει εκεί. Ωστόσο, και ο μύθος θα μας πει ο Σωκράτης, μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα. Ο ακροατής του μύθου, ωστόσο, πρέπει να είναι επιφυλακτικός. Ακόμα και η καλύτερη ερμηνεία του μύθου μπορεί να μας οδηγήσει μόνο στο πιθανό, όχι στο βέβαιο. Κάθε ερμηνεία είναι αβέβαιη. Αυτό ακριβώς μας δείχνει και σε ποια σημεία είναι ταιριαστό να χρησιμοποιούμε τους μύθους. Ο Πλάτων αποδέχεται ότι υπάρχουν ζητήματα, όπως για παράδειγμα η θανασία της ψυχής, για τα οποία η επιχειρηματολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εκεί ακριβώς έρχεται η κατάλληλη χρήση του μύθου. Παιδευτική επισημαίνωση.